Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, ευχόμαστε καταρχήν καλή επιτυχία στην πανελλαδική σας συνάντηση. Εδώ χτυπάει η καρδιά το φλογερό πείσμα δεκάδων φοιτητικών συλλόγων, χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών, που όλους αυτούς τους μήνες δίνετε μάχες για τα σύγχρονα δικαιώματά σας στις σπουδές, στη δουλειά, στη ζωή, για να γίνετε ξανά φοιτητές. Πρόκειται για πολύ ελπιδοφόρες διεργασίες, για ανάσες αγωνιστικές, δυναμική απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης που όλους αυτούς τους μήνες δεν παίρνει κανένα μέτρο για να ανοίξουν οι σχολές σας με όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας. Έχει, βλέπετε, να δώσει αγώνα δρόμου για να ανοίξουν οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις και άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Καθ' όλη τη διάρκεια και αυτής της χρονιάς, οι γυναικείοι σύλλογοι και ομάδες της ΣΟΓΕ συναντηθήκαμε με τους φοιτητικούς συλλόγους στις κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, στο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης μέτρων προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Γιατί η πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά μας στη σταθερή και μόνιμη εργασία, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, που μας αφήνει ανυπεράσπιστες στην πανδημία, που θεωρεί κόστος τα μέτρα προστασίας της μητρότητας, η ίδια πολιτική ευθύνεται και για το ότι οι σχολές είναι εδώ και ένα χρόνο άδειες από φοιτητές, αλλά γεμάτες από αστυνομία και ΜΑΤ. Τα αμφιθέατρά σας έχουν πιάσει αράχνες, αλλά η επιχειρηματική δραστηριότητα των πανεπιστημίων ανθοφορεί. Με το νομοσχέδιο δραστοτήρα της σημερινής κυβέρνησης, ετοιμάζονται να παγιώσουν τη ζωφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ήδη πολλές εργαζόμενες. Είναι η πραγματικότητα που κατακαιρματίζει την προσωπική και οικογενειακή μας ζωή και μας αναγκάζει να δουλεύουμε όπου, όσο και όπως θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Σε αυτές τις συνθήκες που φουντώνει η αγανάκτηση και μπορεί να καρπίσει ο προβληματισμός και η αμφισβήτηση της νεολαίας, απαντάμε μαχητικά στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων να ενσωματώσουν τη σκέψη και τη στάση των νέων γυναικών στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς τους. Στείνουν νέα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Στις σύγχρονες συνθήκες, αναπαράγουν τη συζήτηση για την ισόρροπη δίθεν εκπροσώπηση των γυναικών σε κρατικούς θεσμούς, σε όργανα και επιτροπές των διάφορων υπεραλιστικών συμμαχιών Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, στα διοικητικά συμβούλια των μετοχικών επιχειρήσεων και την προβάλλουν, λένε, ως αναγκαίο μέτρο για μια κοινωνία ισότητας. Όμως έχει αποδειχθεί ότι το άρωμα γυναίκας στους θεσμούς του κράτους και στους επιχειρηματικούς κολοσσούς δεν αμβλύνει καθόλου την επιθετικότητά τους απέναντι στις εργαζόμενες. Με αφορμή και τη συγκρότηση Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Πανεπιστήμια, καλούμε κάθε φοιτήτρια και φοιτητή να σκεφτεί. Άραγε αυτές οι Επιτροπές Ισότητας των Φύλων θα αντιμετωπίσουν τα τεράστια εμπόδια που συναντά μια φοιτήτρια στην πορεία απόκτησης του πτυχίου της? Όπως είναι, για παράδειγμα, οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε υποδομές και εργαστήρια, η ελλειπής φοιτητική μέρημνα σε σύντηση και στέγαση, οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής στις εστίες. Άραγε αυτές οι επιτροπές θα συμβάλλουν στην ανάγκη οι κοινωνικές επιστήμες να μελετούν την εξέλιξη των διαφόρων φαινομένων στην κοινωνία, όπως για παράδειγμα του θεσμού της οικογένειας, τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, την επίπτωση της πανδημίας στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, ειδικά των νέων και των παιδιών. Ή μήπως θα εκπονούν μελέτες και αξιολογήσεις ερευνών για να λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση από προγράμματα με βάση τα κριτήρια που θέτει η επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων? Μπορούν άραγε τέτοιες επιτροπές να βάλουν εμπόδια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ερευνήτρια, ώστε να προγραμματίσει τη ζωή της, να γίνει μητέρα όταν το επιλέξει, χωρίς να έχει το άγχος για την επαγγελματική της εξέλιξη? Τα ερωτήματα είναι βέβαια ρητορικά και οι απαντήσεις αμήλικτες για την καθημερινότητα της νέας φοιτήτριας. Η αλήθεια είναι ότι οι διακηρύξεις περί ισότητας ανδρών και γυναικών στην απασχόληση δεν εξασφαλίζουν τη σταθερότητα στην εργασία με βάση το αντικείμενο σπουδών, ούτε απαλλάσσουν άντρες και γυναίκες από την εκμετάλλευση πάνω στην οποία εμφανίζονται και νέες μορφές καταπίεσης του γυναικείου φύλου. Γιατί τελικά, όσες επιτροπές ισότητας των φύλων κι αν φτιαχτούν, όσοι κώδικες δεοντολογίας κι αν συνταχθούν, παραμένει στο απειρόβλητο η ρίζα των κοινωνικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας, δηλαδή η σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία που έχει συστατικά τη βία, την καταστολή, τη χειραγώγηση. Πραγματική ασπίδα προστασίας κάθε φοιτήτριας απέναντι στις διακρίσεις που βιώνει σήμερα στο Πανεπιστήμιο ΑΕ, αύριο στους χώρους δουλειάς, αποτελεί η συλλογική αγωνιστική δράση των φοιτητικών συλλόγων για τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, την υγεία, την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο.
Καλή επιτυχία στις εργασίες σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες.